σε μια πόλη η οποία έχει γίνει πολύ αγαπημένη για μας, για το handball, μια πόλη φιλόξενη, στην οποία πλέον έχουμε μια σειρά από διοργανώσεις και φτάσαμε να κάνουμε και το παιχνίδι με την Τουρκία. Όπως βλέπετε, σήμερα σας καλέσαμε στο πεδίο της μάχης. Δεν σταματάει η δουλειά, θα συνεχιστεί και αφού τελειώσει αυτή η συνέντευξη. Στην προσπάθειά μας κάθε φορά να κάνουμε αυτό το μικρό παλάτι που υπάρχει στη Λευκόβρηση λίγο καλύτερο από την προηγούμενη. Στην περιφέρεια του handball, στην περιφέρεια που ξέρει να συνδράμει ώστε να γίνονται όλες αυτές οι διοργανώσεις επιτυχημένες και ελπιδοφόρες. Ελπιδοφόρες γιατί το handball προσδίδει ιδιαίτερη αξία και στην περιφέρειά μας αλλά και στην πόλη μας, αναδεικνύοντας το στολίδι της Λευκόβρησης, ένα γήπεδο που πραγματικά πλέον καθιερώθηκε ως η έδρα της Εθνικής Ελλάδος του handball. Για άλλη μια φορά να καλωσορίσω την εθνική ομάδα. Εύχομαι αύριο να νικήσουμε κιόλας και να πάμε πάρα πολύ καλά. Άλλη μια διοργάνωση, άλλος ένας μεγάλος αγώνας, κρίσιμος αγώνας. Η εθνική ομάδα handball ξανά στην Κοζάνη. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, φίλοι πλέον. Η σχέση που έχουμε αναπτύξει νομίζω βοηθά έτσι ώστε να φτάσουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και διοργανωτικά αλλά και αγωνιστικά στο επίπεδο που θέλουμε. Να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που τιμούν, μας τιμούν με το να μας δίνουν κάποιους αγώνες οι οποίοι πραγματικά δίνουν υπεραξία στον αθλητισμό της Κοζάνης. Μια πόλη η οποία μας έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Νιώθουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία άβρα σε αυτή την πόλη. Από όταν ήρθαμε πρώτη φορά τον Οκτώβρη, πραγματικά μείναμε σχεδόν έκπληκτοι από όλα. Μας έχουν συμπεριφερθεί τόσο ζεστά και αυτό νομίζω αποτυπώνεται και στο γήπεδο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε για να έχουμε όποιο πρόβλημα προκύπτει λυμένο και να είμαστε καθαρά συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, έχουμε δουλέψει πολύ καλά και στοχευμένα. Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω την περιφέρεια, το Δήμο Κοζάνης και τους χωρικούς μας που βοηθάνε για αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ έτοιμη. Έχει τους ίδιους ακριβώς στόχους με εμάς, την διεκδίκηση της τρίτης θέσης του ομίλου και για αυτούς είναι η τελευταία ευκαιρία αύριο να πάρουν αυτή τη θέση. Άρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ έντονο αγώνα. Όμως έχω τη χαρά να έχω 20 αθλητές εδώ πέρα οι οποίοι με έχουν βάλει σε έντονο προβληματισμό να φτιάξω το 16 την αυριανή. Πολύ κέφι, πολύ διάθεση, έχουν έρθει όλοι πολύ έτοιμοι, βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια και πολύ καλή διάθεση. Περνάμε καλά και είμαστε έτοιμοι για έναν πολύ δύσκολο αγώνα αύριο.